Να καλημερίσω στην εκπομπή τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη τον Λεβέντη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, τι κάνετε? Τι ώρα κοιμηθήκατε, αν κοιμηθήκατε? Έξι, έτσι. Άρα είστε με λίγες ώρες ύπνο κι εσείς. Καθόλου ύπνο, δεν μπόρεσα. Α, δεν μπόρεσα να κοιμηθείτε. Ναι, γιατί με παίρνανε τηλέφωνο διάφοροι για να μάθουν και να κάνουν. Ξάγλυος, λοιπόν. Έτσι, οι εντυπώσεις σας. Έξι γύρισα σπίτι, είπα, όχι ότι κοιμήθηκα έξι. Α, ναι. Ναι, λογικό να γυρίσετε εκείνη την ώρα, γιατί εκείνη την ώρα ολοκληρώθηκε. Ναι. Λοιπόν, ξάγρυπνος ο Βασίλης ο Λεβέντης. Θέλω, έστω και αν είστε πολύ κουρασμένος, μια καθαρή, έτσι όσο γίνεται και αποστασιοποιημένη πολιτική εκτίμηση. Κατά την άποψή σας, όλο αυτό που έγινε χθες στη Βουλή ανέδειξε ένα νέο εμφύλιο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας? Ένα πνεύμα διχασμού. Ναι. Ένα πνεύμα διχασμού ανέδειξε σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται συνεννόηση και ενότητα. Εμείς δείξαμε δικαστήρια, φυλακές, αναθέματα και τη διαίρεση σε όλο της το μεγαλείο. Αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο μετά από τη μεθόδευση του συγκεκριμένου θέματος. Βέβαια, όταν στέρνεις τους αντιπάλους σου στα δικαστήρια, τι περιμένεις, να γίνει μεταβαΐων? Αυτό, κατά την άποψή σας, γιατί πριν από λίγο μου μίλησε ο Κώστας ο Γιαννακίδης που είπε ότι το αποτέλεσμα το χθεσινό σε επίπεδο πολιτικών εντυπώσεων του θύμισε τον αγώνα Βραζιλίας-Γερμανίας, που ενώ η Βραζιλία ήταν το φαβορί, έχασε 7-2 από τη Γερμανία. Θεωρείτε ότι έχασε η κυβέρνηση πολιτικά και επικοινωνιακά από τα όσα έγιναν χθες και σήμερα? Κοιτάξτε, έχασε με την έννοια ότι είναι εκτός εποχής. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει ανάγκη για κάθαρση, αλλά δεν συμπεριέλαβε τον υπουργό το δικό της. Παίρνανε εκ των υστέρων τις εγκρίσεις για την κουκούλα, γιατί όπως ήρθε η δικογραφία στη Βουλή δεν είχε υπογραφή του εισαγγελέα και δήλωσε ο εισαγγελέας ότι την έστειλε μετά. Δηλαδή, έχει αδυναμίες η δικογραφία. Έχει αδυναμίες η δικογραφία και η πιο μεγάλη αδυναμία κατ' εμέ της δικογραφίας είναι ότι δεν δένει το κατηγορητήριο. Δηλαδή, είπε κάποιος ότι πήρατε ο ένας ο άλλος πήραν ποσά, αλλά δεν ευρέθηκαν λογαριασμοί, δεν βρέθηκαν αποδείξεις πέραν μιας μαρτυρίας, η οποία μπορεί να είναι αληθινή αλλά μπορεί να είναι και ψευδομαρτυρία. Αυτό είναι είναι έολο το κατηγορητήριο, όταν κάτι που λέει ένας μάρτυρας δεν επιβεβαιώνεται διαστοιχείων. Μάλιστα. Άρα λογικά αντέδρασαν έτσι όπως αντέδρασαν οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Ναι, το λογικά, θέμα είναι όμως ότι εκείνοι ξέρουν βέβαια αν είναι ένοχοι. Εμείς οι άλλοι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πήρανε τις τσάντες και αυτά όλα. Η τοποθέτηση, μια προσεκτική ανάγνωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού, όταν έκανε αναφορά και είπε τουλάχιστον πολιτικά, ανέλαβαν τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου την υπόθεση του σκανδάλου Κοσκοτά και ανέλαβε και ο Κώστας Καραμαλής, τον οποίο αφήνει απ' έξω εντελώς η κυβέρνηση, και την υπόθεση του σκανδάλου του Βατοπεδίου πολιτικά. Κάτι το οποίο δεν το κάνετε εσείς τώρα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας παρέλειψε να πει ότι ούτε το κόμμα τότε που ήταν ο προπομπός του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός, ο οποίος και αυτός τότε είχε στήσει το ειδικό δικαστήριο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ανέλαβε πολιτικά την ευθύνη. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν το συνέφερε ενδεχομένως να θέσει θέμα συνασπισμού. Και με τα δικαστήρια αυτά έγινε τίποτα? Συγγνώμη, είτε με το Κοσκοτά την υπόθεση πήγε κανείς μέσα? Όχι μόνο αυτό, ο Μητσοτάκης έχασε τις εκλογές πανηγυρικά από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1993. Δηλαδή, και ο Καραμαλής έχασε τις εκλογές πανηγυρικά από τον Γιώργο Παπανδρέου. Στους αντιπάλους του να ανέβει σε ποσοστά, κατέβηκε. Είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Γιατί ο λαός δεν εγκρίνει τις μπαμπεσχές και τέτοια πράγματα. Και στο άλλο που είπατε, άλλο το Κοσκοτά και το άλλο που είπατε, το Κοσκοτά και το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, όπου εκεί και ο Καραμαλής εκεί απεδείχθηκε ότι δεν είναι σκάνδαλο. Βέβαια, τώρα πώς δεν είναι σκάνδαλο? Εγώ πιστεύω ότι είναι σκάνδαλο. Τέλος πάντων, να μην το συζητήσουμε αυτό όμως σήμερα. Με ποια έννοια? Δηλαδή, ότι ένας καλόγερος
κάνει ανταλλαγές, συμβόλαια, εταιρείες. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτή η αποστολή ενός κληρικού. Να μην το συζητήσουμε αυτό, ναι, σήμερα. Άλλο, νομικά, ας πούμε, νομικά δικαιώθη, αλλά ιερατικά δικαιώθη. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα, να μείνουμε λίγο στο σήμερα. Κάνουν εταιρείες με συμβολιογράφους και με ανταλλαγές. Θα χαρεί ο Θεός. Λοιπόν, να μην μείνουμε σε αυτό. να μην μείνουμε σε αυτό. Μην μείνουμε τώρα στο βατοπέδι. Πέστε μου λίγο, σας παρακαλώ, το εξής. Δεν θεωρώ ότι είναι για τους κληρικούς οι business. Καταλάβατε, γενικώς. Λοιπόν, ένα ακόμα ερώτημα που θέλω να σας θέσω με την εμπειρία πλέον που έχετε και με αυτά που ακούτε και βλέπετε στη Βουλή και αυτά που γίνονται στο λεγόμενο κέντρο της Ελλάδος, που είναι η πρωτεύουσα, η Αθήνα. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, όπου είναι μπροστά μας ένα σωρό θέματα με την Τουρκία, το Σκοπιανό, χθες η κυρία Μέρκελ αποκάλεσε Μακεδόνα πρωθυπουργό τον κύριο Ζάεφ και μάλιστα προχώρησε ακόμα περισσότερο και είπε ότι είναι κοντά στη λύση οι δύο κυβερνήσεις. Ναι. Σε μια τέτοια περίοδο, όπου υπάρχουν ένα σωρό εκκρεμότητες και οικονομικές εκκρεμότητες, σημαντικές με την ολοκλήρωση του προγράμματος και όλα τα σχετικά, υπάρχει η απόλυτη διχόνοια και ο απόλυτος διχασμός. Βλέπετε εκλογές και τι θα προκύψει και μετά με τέτοιο διχασμό και με τέτοια ένταση. Ακούστε, γύρω στον Αύγουστο τα πράγματα θα είναι πολύ ρευστά, διότι θα χρειαστεί πρόγραμμα ασφαλείας μετά τον Αύγουστο. Αποκλείεται να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές έτσι σαν μια φυσιολογική χώρα, αυτά που ονειρεύεται ο Τσίπρας και που διαδίδει. Επομένως θα έχουμε δυσκολίες. Οι εκλογές φυσιολογικά είναι ή πριν τον Αύγουστο, και γι' αυτό σπέβδει να έχει κατηγορούμενους τους αντιπάλους του, τους δεξιούς και τους πασοκζίδες, ή μετά τον Αύγουστο, ακριβώς μετά, Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Γιατί αν τραβήξει μετά, ακολουθεί ένα πολύ κακό δρόμο, θα χρειαστούν μέτρα. Άρα, όταν λέτε πριν τον Αύγουστο, συντάξεις, διότι από... και μετά πια μπορεί να κερδίσει λίγους μήνες, αλλά θα χάσει το τρένο οριστικά. Θα είναι τρελός δηλαδή ο Τσίπρας να τραβήξει κι άλλο μετά το Σεπτέμβριο του 18, παραμένοντας στην εξουσία, γιατί όλα θα είναι δυσάρεστα, θα έρθει και το τέλος του έτους που θα πρέπει να κόψει συντάξεις, και εκεί πια θα έχει δείξει ότι κυνηγάει λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες εξουσίας με οποιοδήποτε τίμημα. Κοινώς λέμε τρελούς τέτοιους αρχηγούς που δεν υπολογίζουν τις συνέπειες και όσο μπορούν κάθονται στην καρέκλα ακίνητοι, βασισμένοι στις ημερομηνίες που δίνει το Σύνταγμα. Εάν επιλέξει πριν τον Αύγουστο, επειδή προφανώς οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν τον Ιούλιο και θεωρώ και λίγο δύσκολο. Ιούνιο είναι. Ιούνιο λέτε. Ιούνιο είναι. Άρα μετά. Είναι άμεσος ο κίνδυνος για Ιούνιο, και αυτό βάλανε και ένα μήνα στην προανακριτική, και αυτά θέλει να τους πάει κατηγορούμενος. Άρα στην ουσία. Όπως επίσης δεν συμφωνώ αυτό που έγινε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Πικραμένο και Σαμαρά. Δεν συμφωνώ που τους συμπεριέλαβαν. Δεν είναι καλό για τη χώρα. Άρα στην ουσία κρατάω από αυτά που μου λέτε ότι ο Βασίλης Λεβέντης προβλέπει ότι τον Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Είναι μια σοβαρή πιθανότητα. Υπάρχει όμως και η τρέλα του Τσίπρα να κάθεται στην καρέκλα. Είναι και αυτό μια που με έχει βγάλει έξω από προβλέψεις 2-3 φορές. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα είχε ήδη κάνει εκλογές. Γιατί αυτά που κάνει ο Τσίπρας τώρα είναι αντιλαϊκά. Είναι εχθρικά προς το λαό. Πάει να κάνει τώρα πληστηριασμούς. Πάει να κάνει πράγματα, δηλαδή τέρατα και σημεία. Ένας άλλος δεν θα τα έκανε. Αυτός κάθεται υπογράφοντας. Κατεβάζοντας τα παντελόνια του κάθεται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Εσάς να σας πω να το κάνετε, δεν θα το κάνετε. Θα έχετε τσίπα πάνω σας, δεν θα το κάνετε. Αυτός για λίγες εβδομάδες εξουσίας μπορεί να πουλήσει την Ακρόπολη. Το έχω πει χαρακτηριστικά. Είναι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος ο Τσίπρας. Ήρθανε πρώτη φορά στην εξουσία οι αριστεροί και δεν πρέπει να τους εξετάζουμε σαν μια φυσιολογική κυβέρνηση που ήρθε και θα έρθει και η ώρα της να φύγει. Αυτοί είναι ικανοί
να εξαντλήσουν και την τελευταία μέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην πούμε και πιο πέρα, δηλαδή, γιατί μετά πάνε για εκτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη μου.